Αγαπητέ μου, κυρία Γόνα, σε καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά που σε καλωσορίζω αυτή τη φορά στο πλαίσιο τη πολύ σημαντική τριμερού συνάντηση με το Ισραήλ. Περιφερειακές συνεργασίες που ανάπτυξαν την πολλά αποδεικνύουν και τον ρόλο που η Κύπρος και η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Κύπρος ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διαδραματίσουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία. Φυσικά, θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και για το Κυπριακό και για τα ελληνοτουρκικά. Θεωρώ ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι καθοριστική σημασία για το πώς θα εξελιχθούν τα θέματα. Η Γενική Σύνελευση των Ηνωμένων Εθνών, οι συναντήσεις που θα έχει, οι συναντήσεις που θα έχω και εγώ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οκτωβρίου είναι καθοριστική σημασία και είμαστε εδώ για να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε θετικά βήματα και στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό η επίλυση των διαφορών, η επίλυση των όποιων προβλημάτων, η επίλυση Κυπριακού είναι πρωταρχική σημασία για μας. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία να επαναλάβω ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου. Και αυτό που πολύ ξεκάθαρα μετέφερα και πρόσφατα με αφορμή την παρουσία του Βοηθού Εθνικού Γραμματέα των ΗΠΑ στην Κύπρο είναι η ετοιμότητά μας για επανέναξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού, μια επίλυση του Κυπριακού που θα οδηγήσει σε ωφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν μπορούμε να, όπως λέω συχνά, να αλλάξουμε τη γεωγραφία και είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με όλους τους γείτονές μας στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση δεδομένων που θα οδηγούν σε ωφέλη για όλους τους λαούς της περιοχής. Με αυτά να σε καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Αγαπητέ μου Νίκο, να σε ευχαριστήσω καταρχάς για την εξαιρετική σου φιλοξενία και το πολύ όμορφο ύπνο το οποίο είχε την ευκαιρία να παραθέσει σε μένα και τη σύζυγό μου χθες το βράδυ. Βρίσκομαι στην Κύπρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, αυτή τη φορά στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Τρεις χώρες παράδοτες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα τριμερές σήμα το οποίο έχει αντέξει στον χρόνο και έχει δείξει την ωφέλειά του σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο γεωπολιτικό αλλά και στο οικονομικό και στο ενεργειακό και το βλέπω σε εξαιρετικά χρήσιμες και ουσιαστικές συζητήσεις για το πώς μπορούμε περαιτέρω να εμβαθύνουμε αυτή την συνεργασία. Τώρα, ως προς το διμερές επίπεδο, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο όταν λες ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι μήνες κρίσιμοι σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς, για το ζήτημα του Κυπριακού, να προσυπογράψω την άποψή σου, την προσέγγιση σου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανεκκινήσω τις συνομιλίες των συντομότερων δυνατών στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ενωμένων. Η Ελλάδα θα είναι πάντα σταθερή υπέρμαχος αυτής της θέσης και βέβαια οι επόμενοι μήνες είναι σημαντικοί και στα πλαίσια των Έλληνων-Τουρκικών σχέσεων. Αντιμετωπίζω τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία. Το λέω αυτό διότι πράγματι έχουμε δει στο τελευταίο μήνα μία μείωση της έντασης της σχέσης Ελλάδος και Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος θα βρεθεί στην Τουρκία αύριο για να έχει πολιτικές συζητήσεις με τον ομολογό του. Όμως, απομένει αυτό το καλό κλίμα το οποίο έχει γεννηθεί να έχει προφανώς συνέπεια και συνέχεια και αυτό σίγουρα απαιτεί και από την Τουρκία μια αναθεώρηση, θα έλεγα, της επιθετικής στάσης την οποία τήρησε απέναντι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά, λοιπόν, θα μας απαντήσουν και στην διμερή μας συνάντηση και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, να κλείσω ευχαριστώντας και πάλι την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη την οποία παρήχε στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και εμείς σταθήκαμε στο πλευρό σας. Έτυχε οι φωτιές να μην στην Κύπρο και στην Ελλάδα να μην συνδέσουν
χρονικά, οπότε αυτό μας επέτρεψε και εμάς να σας βοηθήσουμε. Όμως οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν τέτοιες που απαιτούν, πιστεύω, ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, καθώς όλες οι χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν παρεμφερές προκλήσεις. Η διακρατική συνεργασία απέδειξε και στην περίπτωση της Ελλάδος ότι μπορεί να εισφέρει σημαντικούς πόρους ανθρώπινους αλλά και σε επίπεδο αεροσκαφών και αέριων μέσων κατάσβεση σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Οπότε και πάλι σε ευχαριστώ για την θερμή σου υποδοχή.